δεύτερη και τρίτη νικήτρια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου. Πώς ήταν η διαδρομή, πώς ήταν η κούρσα? Ήταν πολύ δύσκολη, είχε πολλές ανηφόρες. Ναι, για μένα με δυσκόλεψε αρκετά η αλήθεια είναι. Είναι ο δεύτερος μου μαραθώνιος και τον πρώτο τον είχα τρέξει στη Θεσσαλονίκη που μου φάνηκε αρκετά πιο εύκολο από εδώ. Οπότε δυσκολεύτηκα αρκετά στην ανηφόρα η αλήθεια είναι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πολύ ωραία διαδρομή. Είχε κόσμο παντού που ήταν πολύ ευχάριστο. Μετά από ένα βάθρο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου, τι σημαίνει ένα ακόμα βάθρο στο Πανελλήνιο Μαραθωνίου? Πάει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις ότι βελτιώνεσαι, ότι εξελίσσεσαι προς το καλύτερο. Αλλά δεν πάμε να προσπαθούμε, γιατί από το καλό υπάρχει πάντα το καλύτερο. Επόμενη στόχη, κορίτσια, για το 2023. Επόμενη στόχη. Εγώ φέτος έτρεξα πρώτη φορά μαραθώνιο. Θα ήθελα, αν τα καταφέρω μες στη χρονιά, να τρέξω άλλο ένα μαραθώνιο και να βελτιώσω τον χρόνο μου. Ανάλογα πώς θα πάει ο όγκος της προπόνησης, η κούραση και όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να βελτιώσω τον χρόνο μου. Και ίσως και μια μικρότερη απόσταση για να κρατάμε και λίγο ταχύτητα. Συγχαρητήρια και καλή αποκατάσταση στους δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.